Μανώλης Δημητριάδης, προπονητής του Ηράκλειου, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά μετά την κατάξυση του πρωταθλήματος. Μανώλη, επιστρέφεις στη ΓΑΜΑ Εθνική μετά από 5 περίπου χρόνια σε μια πολύ δύσκολη κατηγορία όπου δεν συγχωρούνται τα λάθη. Ποιοι λοιπόν είναι οι στόχοι του προπονητικού team με βοηθό του Βασίλη Τωράλη, ποιοι είναι λοιπόν οι στόχοι σας στην πολύ αυτή δύσκολη κατηγορία? Καταρχήν να πω ότι το ρόστο έχει αλλάξει κατά 50%. Και ο βασικός στόχος σε μένα και του βοηθού μου είναι να δέσει αυτό το ρόστερ, να παίξει όσο καλύτερο μπάστι μπορεί. Και δεν έχουμε θέσει αυτή τη στιγμή με τη διοίκηση κάποιον συγκεκριμένο στόχο. Δηλαδή να πούμε πάμε για πέμπτη θέση, πάμε να σωθούμε. Πάμε στην αρχή να σωθούμε όσο γίνεται γρηγορότερα και μετά βλέπουμε. Βέβαια, εδώ επικρατεί άποψη ότι στη ΓΑΜΑ Εθνική για να σωθεί πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Έτσι τουλάχιστον το είδαμε πέρυσι. Αυτό είναι σίγουρο, γι' αυτό αν θα δει, θεωρώ ότι γεμίσαμε την ομάδα σε διάφορες θέσεις. Έχουμε ένα αξιόλογο ρόστερ, θα έλεγα, και αρκεί να δουλέψουμε και να δέσει αυτή η ομάδα. Μανώλη, έτσι αν δούμε προσεκτικά τις κινήσεις που έγιναν, το ρόστερ δηλαδή που απέκτησε η ομάδα και αυτούς που έμειναν από πέρυσι, βλέπουμε ότι έγιναν πολύ προσεκτικές κινήσεις και θα έλεγα εγώ μελετημένες. Πώς λοιπόν είδες το ρόστερ και αν υλοποιήθηκαν οι προτάσεις που κάνατε, που εισηγηθήκατε στην Επιτροπή Μπάσκετ και στη διοίκηση του Συλλόγου? Όλες οι προτάσεις υλοποιήθηκαν. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω από τον πρόεδρο τον κύριο Λουκαδάκη μέχρι την επιτροπή, τον τελευταίο της Επιτροπής Μπάσκετ, που πραγματικά ό,τι προτάσεις έκανα ουσιαστικά υλοποιήθηκαν. Ο βασικός στόχος της ομάδας ήταν να μπορέσουν να αποκτηθούν και κάποια παιδιά τα οποία είναι από την Κρήτη, όπως ήταν ο Πετράκης, ο Στεφανάκης, ο Μαυρόπουλος, θεωρείται πια κριτικός, και να φέρουμε κάποια παιδιά από πάνω, από την Αθήνα, που να κάνουν τη διαφορά. Δεν αποκτήθηκαν πολλοί παίχτες από πάνω. Ουσιαστικά θεωρώ ότι είμαστε μια κριτική ομάδα, θα έλεγα, που δεν είναι εύκολο να φτιάξει μια τέτοια ομάδα σε εθνική κατηγορία. Ας δούμε τώρα αναλυτικά το ρόστερ. 7 παίχτες αποκτήθηκαν, 7 έμειναν και η προετοιμασία που ξεκινάει τη Δευτέρα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι συνολικά 16 άτομα. Ναι. Για να δούμε λίγο το ρόστερ. Από τα περσινά παιδιά έμειναν ο Αρβανίτσο Παναγιώτης, ο Αρναουτάης ο Γιώργος, ο Σκόρδος ο Αλέξανδρος, ο Μιλαθιανάης ο Βαγγέλης, ο Αρναουτάης ο Μάριος, ο Δαγαλάης ο Γιώργος και ο Γεωργιόπουλος ο Διονύσης. Επίσης αποκτήθηκαν είναι ο Κρίτσαλος ο Νίκος, ο Κοτούλας ο Κώστας, ο Καραλής ο Γιάννης, ο Πετράκης ο Αλέξανδρος, ο Αγαπητός ο Βασίλης και ο Στεφανάκης ο Γιάννης με τον Μαυρόπουλο το Χρήστο. Εδώ να αναφέρω ότι αυτοί είναι 14 οι αθλητές. Ο Χαρονίτης ο Παναγιώτης και ο Λιανδράκης ο Λευτέρης θα είναι οι δύο μικροί που επέλεξαν να παρακολουθήσουν την προετοιμασία της αντρικής σου ομάδας. Οπότε το ρόστερ αποτελείται από 16 άτομα. Μάλλον βλέπουμε ότι στο ρόστερ υπάρχουν νέα παιδιά, δηλαδή και σε μικρά παιδιά σε ηλικία. Βέβαια υπάρχουν και έμπειροι παίχτες. Πώς τώρα ένας νέος, ποια είναι τα κριτήρια που θα είσαι εσύ σαν προπονητής, ένας νέος σε ηλικία παίχτης να διεκδικήσει μια θέση στην πεντάδα μέσα, έχοντας να αντιμετωπίσει έμπειρους και μεγάλους παίκτες? Κοίταξε, αυτό το μέσα από τη δουλειά πιστεύω ότι και θα βρουν οι μικρότεροι χρόνο συμμετοχής και θα βελτιωθούν, αλλά και ίσως δούμε και εκπλήξεις. Ίσως δούμε και εκπλήξεις, παιδιά τα οποία ίσως να μην τα υπολογίζουν κάποιοι, όχι εμείς μέσα από την ομάδα, απ' έξω οι φίλαθλοι, να τα δούμε να έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής από ό,τι νόμιζαν, κάτι το οποίο θα είναι ουσιαστικά για το κριτικό μπάσκετ πάρα πολύ καλό. Έχει το όνομα βέβαια του προπονητή που τολμάει, που ρισκάρει, και ελπίζω να το μιλήσει στην πράξη αυτό. Τα παιδιά, αν δουλέψουν καλά, νομίζω ότι πρέπει να ανταμυφθούν. Τώρα, μελετώντας τις ομάδες που είναι στον όμιλό μας στη ΓΑΜΑ Εθνική, στο δεύτερο όμιλο, με βάση τις μεταγραφές που έκαναν και το ρόστερ που έχουν ετοιμάσει, ποιους θεωρείς φαβοροί για να παίξουν, να διεκδικήσουν την άνοδο? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή σαν ρόστερ, γιατί δεν ξέρουμε σαν ομάδα πώς θα γίνουν, σαν ρόστερ η Κηφισιά έχει ένα πολύ δυνατό ρόστερ, η Λιβαδιά όπως και πέρυσι έχει επίσης ένα πολύ δυνατό ρόστερ, ο Διαγόρας Ρόδου έχει ένα πολύ δυνατό ρόστερ, η Νέα Φιλαδέλφια Ιωνικός έχει ενισχυθεί φέτος, ο Ιωνικός. Υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες έχουν καλό ρόστερ, αλλά δεν νομίζω να διεκδικήσουν άνοδο. Θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες που σου είπα έχουν ίσως το πιο δυνατό ρόστερ στην κατηγορία. Έχεις διακρίνει κάποια ομάδα, κάποιες ομάδες που
ήδη φαίνεται ότι θα πέσουν λόγω κάποιων αδυναμιών που έχουν. Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι γίνεται στην Ιερά Πέτρα. Ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάποια κίνηση. Και επίσης από ό,τι διαβάζω ότι ο Ιωνικός Λαμίας θα κατεβάσει μια ομάδα εφήβων. Ουσιαστικά δεν ξέρω τώρα. Οι άλλες όλες ομάδες έχουν ενισχυθεί, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Αυτές οι δύο ομάδες δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, εάν η Ιερά Πέτρα δεν κάνει καμία. Δεν ξέρω τώρα τι τα παιδιά πώς έρχονται εκεί. Και η Λαμία θεωρώ ότι δεν θα έχουν τύχη όσον αφορά την κατηγορία. Υπάρχει σχεδιασμός από σένα και τον Βασίλη τον Ράλλη σύνδεσης, αν και αυτό βέβαια φαίνεται ήδη, διότι κάλεσες δύο παιδιά από τις υποδομές. Υπάρχει λοιπόν σύνδεση υποδομών και ιατρικής ομάδος. Βέβαια. Γιατί να σας πω κάτι, η ιατρική ομάδα σήμερα υπάρχει, αύριο πέσει η κατηγορία, σου ανέβει, οι υποδομές είναι κάτι σταθερό και σε κάθε σε ένα σύλλογο και αυτές πρέπει πάντα να δουλεύουν και πάντα να, τα παιδάκια να αυξάνονται και να προσπαθούν να βγάζουμε παίχτες από κάτω. Ο Βασίλης έχει και την νέων ανδρών. Εγώ θα έχω και μια καλύτερη συνεργασία ακόμα και με το Σιμοπιελάκι που είναι στην Πέδων. Ήδη ένας αθλητής ανεβαίνει πάνω, ο Λιανδράης ο Λευτέρης. Και μέσα από όλη αυτή τη συνεργασία και με τους προπονητές των Ακαδημιών θεωρώ ότι η δουλειά η φετινή της Ακαδημίας ήταν ακόμα καλύτερη από ό,τι πέρυσι. Μάλλον έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια ομάδες που από το Ηράκλειο, την Κρήτη, ανεβαίνουν σε ελληνικές κατηγορίες να προτιμούν προπονητές εκτός Κρήτης. Είδαμε τώρα ότι η διοίκηση εδώ του Ηράκλειου εμπιστεύτηκε εσένα και τον Βασίλη τον Ράλλη, δύο παιδιά που προέρχεται βέβαια και από την ομάδα, από το σύλλογο, για την επάνωδο της ομάδος σε ελληνικές κατηγορίες και εκεί που τις αξίζει. Αυτό σας γεμίζει με άγχος, σας προβληματίζει κάπως ή νομίζεις ότι σου δίνει δύναμη αντίθετα να πάτε ψηλότερα και προσωπικά σαν προπονητές και σαν ομάδα? Για ξέρεις κάτι, επειδή έχω ξαναφερθεί στο θέμα και σε αυτό είμαι λίγο εγωιστής, δηλαδή από την άποψη ότι μπορεί εμείς οι κριτικοί προπονητές να μην έχουμε κάποιες παραστάσεις όπως προπονητές από πάνω, επειδή τα πρωταθλήματα είναι και δυσκολότερα πάνω αλλά και περισσότερος αριθμός αγώνων. Αλλά δυστυχώς και εδώ οι παράγοντες μας αρέσει η ξενομανία λίγο. Δηλαδή μόλις ανέβει μια σε εθνική κατηγορία μια ομάδα, αμέσως να φέρουμε οποιοδήποτε προπονητή αρκεί να είναι από εκτός νησιού. Υπάρχουν και πολύ καλοί προπονητές που έχουν κατέβει κάτω, αλλά υπάρχουν και προπονητές οι οποίοι πήραν πολλά λεφτά, κατά τη γνώμη μου, και θα μπορούσε ένας κριτικός προπονητής στη θέση τους να κάνει πολύ περισσότερη δουλειά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τον κύριο Λουκαδάκη προσωπικά, αλλά και την Επιτροπή Μπάσκετ, που στο πρόσωπό μου έδειξαν εμπιστοσύνη να συνεχίσω και στην εθνική κατηγορία αυτή. Και μάλιστα σε ένα πολύ αξιόλογο ρόστερ και με ένα πολύ αξιόλογο χορηγό από πίσω. Και θα ήθελα για μια άλλη φορά να τους ευχαριστήσω. Το χορηγό λοιπόν της Attica Group, του Superfast, με την οποία το Ηράκλειο θα πορευτεί στην γάμα εθνική κατηγορία. Μανώλη, παρατηρούμε, η μοίρα του προπονητή είναι σκληρή δυστυχώς. Παρατηρούμε ομάδες και από την Κρήτη μέσα σε μια χρονιά να αλλάζουν τα πάντα και να μένει ουσιαστικά μόνο το γήπεδο και η διοίκηση. Και καμιά φορά να αλλάζει και η διοίκηση. Πόσο σκληρή λοιπόν είναι η δουλειά ενός προπονητή πάνω στον τομέα αυτών που δεν ξέρει, δηλαδή τώρα ξεκινάει μια ομάδα και δεν ξέρει αν θα κάνει, αν θα βγάλει τη χρονιά, αν θα βγάλει τη μισή χρονιά, αν θα βγάλει το μήνα που λέμε. Κοίταξε Σταύρο, αυτή είναι η μοίρα δυστυχώς των προπονητών. Ειδικά όταν μια διοίκηση έχει κάνει μια υπέρβαση με ένα μπάτζετ μεγάλο και κάτι έχει ένα στόχο ο οποίος μέσα από τα αποτελέσματα δεν βλέπει η διοίκηση να τον επιτυγχάνει, μοιραία θα αλλάξει τον προπονητή. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει παίχτες. Η εύκολη λύση του ενός να φύγει είναι εύκολη αυτή η λύση. Το να διώξει όλους τους παίχτες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καλό είναι βέβαια να υπάρξει ένας προπονητής σε μια ομάδα 2-3 χρόνια ώστε να αφήσει και έργο πίσω του, όπως έγινε κατά καιρούς με διάφορους προπονητές. Αυτό είναι το καλύτερο, θα έλεγα, για κάθε ομάδα. Μάλλον εγώ εύχομαι ο ιστορικός αυτός σύλλογος που σήμερα μας φιλοξενεί εδώ και είναι γεμάτος κύπελα να γυρίσει γρήγορα εκεί που αξίζει και σε σένα βέβαια καλή επιτυχία και μακάρι να φτάσει το Ηράκλειο στην Α1 με σένα οδηγό. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά.